Βρίσκομαι στο Χρυσοχώρι, μπορούμε να δούμε και πίσω πλάνα έτσι από την περιοχή. Ναι. Βρίσκομαι στο Χρυσοχώρι του Δήμου Νέας του Άγγελε, καθότι έχει διαρρεύσει τις τελευταίες ώρες ο βιασμός μιας 32χρονης γυναίκας, μητέρα 5 παιδιών από έναν 35χρονο. Λίγο για να σε βάλω στην ιστορία, Άγγελε, του τι έχει συμβεί, να πούμε τουλάχιστον ότι έσυ ο τέλος για τη γυναίκα. Δόξα τω Θεώ, δεν μαρτυρήσαμε, δεν είχαμε κάποιο βίαιο θάνατο, ωστόσο και πάλι το θέμα παραμένει σοβαρό, διότι επρόκειτο για ένα βιασμό. Λοιπόν, η γυναίκα, μητέρα 5 παιδιών, μέσω της γνωστής πλατφόρμας του Facebook και μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, αποφάσισε να αναζητήσει τον έρωτα, εν πάση περιπτώσει, και και τον βρίσκει λοιπόν στο πρόσωπο ενός 35χρονου άνδρα από το Δημότυχο. Αποφάσισε λοιπόν να πάρει το λεωφορείο και να πάει να επισκεφθεί αυτόν τον άντρα, ώστε να γνωριστούν, ώστε να κάνουν έτσι λοιπόν την πρώτη τους γνωριμία. Παρ' όλα αυτά, κάτι το οποίο ήταν και η εκκίνηση του Γολγοθά, και όπως μας ενημερώνουν και όλα τα μέσα και οι πληροφορίες, από τις 10 Ιουλίου η γυναίκα πήρε το λεωφορείο, επισκέφθηκε το Δημότυχο και εκείνη λοιπόν που άρχισε να εξερευνά και να ανακαλύπτει ότι ο άνδρας τον οποίο πήγαινε να γνωρίσει έχει κάποιες διπολικές διαταραχές, είναι κάπως βίαιος, έχει κάποιες έτσι άσχημες συμπεριφορές, μέχρι λοιπόν που κατέληξε στο σημείο να αναφέρει ότι υπήρξαν χτυπήματα με αντικείμενα, με τα χέρια, με τα πόδια, γενικότερα λοιπόν κάποιες πάρα πολύ βίαιες πράξεις. Η γυναίκα ευτυχώς κατάφερε να ξεφύγει από τον έλεγχό του, επισκέφθηκε το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα που υπήρχε στην περιοχή, κατήγγειλε το γεγονός, όπου λοιπόν και τον Γενικό Νοσοκομείο ανέλαβε την διακομιδή της στο συγκεκριμένο σημείο, ώστε να προστατευτεί μαζί και τα 5 της τα παιδιά. Όμως οι βιαιότητες έγιναν αντιληπτές μετά από αρκετές ημέρες και τώρα είμαστε σε μια διαδικασία όπου αναμένουμε και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, όπου λοιπόν διενεργούνται και όλα. Ωστόσο, να σε ενημερώσω, Άγγελε, ότι έχουν μεταφερθεί όλοι για προληπτικούς λόγους και υγείας, αλλά και μη συμβεί κάποιο περαιτέρω ατύχημα, σε ασφαλές σημείο. Δεν βρίσκεται η οικογένεια αυτή τη στιγμή στο Χρυσοχώρι της Καβάλας. Βρίσκεται λοιπόν σε άλλο σημείο όπου μένουν και κρατιούνται ασφαλείς. Παρ' όλα αυτά όμως, το αξιοπερίεργο της υπόθεσης είναι ότι ο 35χρονος άντρας, Άγγελε, αποφάσισε να παραδοθεί, να καταγγείλει λοιπόν ότι ήταν μια βίαιη και λάθος πράξη από δικής του πλευράς, και μάλιστα και ο ίδιος προτίμησε μέσω από της κοινωνικής πλατφόρμας του TikTok να ανεβάσει βιντεάκι στο οποίο παραδέχεται τα δικά του τα λάθη.